τρίτη τηλεοπτική αναμέτρηση από την τηλεόραση του Σέντερ μεταξύ των υποψηφίων δημάρχων για την διεκδίκηση του Δημαρχιακού Θόκου στην Θάσο για τις αυτοδιοικητικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου. Προσκεκλημένοι ο δήμαρχος και εκ νέου υποψήφιος και επικεφαλής παράταξης Σύμπραξη Ευθύνης Λευτέρης Κυριακίδης, ο επικεφαλής της παράταξης Νέα Αρχή για την Θάσο Λευτέρης Μερέσης και ο επικεφαλής της παράταξης Λαϊκή Συσπήρωση Νίκος Χρυσάφης. Η τηλεμαχία διεξήχθη σε 7 θεματικούς άξονες, για καθέναν από τους οποίους οι υποψήφοι είχαν περιθώριο 2 λεπτών για να δώσουν μια ολοκληρωμένη απάντηση. Μετά την ολοκλήρωση των θεματικών ενωτήτων, ακολούθησε ένας ακόμα κύκλος, κατά τον οποίο κάθε υποψήφιος είχε δικαίωμα να θέσει ένα ερώτημα σε συνυποψήφιό του, το οποίο απαντήθηκε εντός 2 λεπτών. Τα θέματα αφορούσαν την ίδρυυση, την αποχέτευση, τα έργα υποδομής, τα μεγάλα έργα, την αναπτυξιακή διαχείριση του τουρισμού, την αποκομιδή και διαχείριση των απορριμμάτων, την κοινωνική πολιτική, τον πολιτισμό και το αρχαίο θέατρο της Θάσου και τέλος το κίνημα των ελεύθερων παραλιών. Είμαστε εδώ στο debate των υποψήφιων δημάρχων όπου διεκδικούν τον δημαρχιακό θόκο του Δήμου Θάσου. Για τις ενόψεις των εκλογών, Νίκο, της 8ης Οκτωβρίου. Καλωσορίζουμε λοιπόν στις εγκαταστάσεις της τηλεόρασης του Σέντερ TV τον δήμαρχο και εκ νέου υποψήφιο επικεφαλής της παράταξης Σύμπραξη Ευθύνης Λευτέρη Κυριακίδη. Τον επικεφαλής της παράταξης Νέα Αρχή για τη Θάσο Λευτέρη Μερέση. Τον επικεφαλής της παράταξης Λαϊκή Συσπήρωση Νίκο Χρυσάφη. Να πούμε για ακόμα μια φορά, Νίκο μου, τους όρους του debate μας. Αυτό είναι το ζητούμενο λοιπόν. Η τηλεμαχία θα διεξαχθεί σε 7 θεματικούς άξονες, για κάθε έναν από τους οποίους οι υποψήφοι θα έχουν το περιθώριο των 2 λεπτών για να δώσουν μια ολοκληρωμένη απάντηση. Σε κάθε απάντηση, ο ερωτών δημοσιογράφος έχει το δικαίωμα για μια διευκρινιστική ερώτηση που θα απαντάται σε 60 δεύτερα. Μετά την ολοκλήρωση των 7 θεματικών ενωτήτων, θα ακολουθήσει ένας ακόμη κύκλος, κατά τον οποίο κάθε υποψήφιος έχει το δικαίωμα να θέσει ένα ερώτημα σε συνυποψήφιό του, το οποίο θα απαντηθεί εντός του χρόνου των 2 λεπτών. Τέλος, οι υποψήφοι θα έχουν το περιθώριο των 2 λεπτών προκειμένου να τεκμηριώσουν τους λόγους για τους οποίους διεκδικούν την ψήφο των δημοτών της Θάσου στις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου. Ένα debate με τους υποψήφιους δημάρχους της Θάσου. Επετάλω ένα του Παγκαίου και ολοκληρώνουμε την ενότητα και θα τα πούμε το βράδυ των εκλογών. Τι να σας πω, αισθάνομαι πολύ χαρούμενη που παρευρίσκομαι αυτές τις ημέρες στον παλμό των γεγονότων με τους ανθρώπους που πρέπει να ρωτήσουμε και να μάθουμε τους στόχους και τις φιλοδοξίες τους για την επόμενη πενταετία. Ευελπιστούμε να διασαφηνίσουμε τους Θάσιους πολίτες, αυτούς που έχουν καταγωγή και ψηφίζουν στη Θάσο, αλλά και αυτούς που ζουν και είναι στη Θάσο, για το ποιος είναι ο καταλληλότερος για την επόμενη μέρα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι το νησί παίζει πολύ σημαντικό ρόλο όσον αφορά τον τουρισμό, αλλά την έλξη χρημάτων, την ανάπτυξη κατά επέκταση. Έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε και στον απόϊχο αυτής της τηλεοπτικής αναμέτρησης, αλλά και το πρόσημο το οποίο άφησε τηλεοπτική αναμέτρηση μεταξύ των υποψήφιων δημάρχων Καβάλας. Πώς το εισέπραξα, ναι, εγώ ή ο κόσμος? Δεν είναι σωστό, Γιάννη μου, να ευλογούμε. Όχι να πούμε αν είναι μας ή... ή να λέμε την προσωπική μας εκτίμηση. Ως οικοδεσπότες. Ως οικοδεσπότες με χαρά υποδεθήκαμε γνώριμες παρουσίες που είχαν αρκετά πράγματα να πούν με μικρές αιχμές ο ένας τον άλλον, που είναι τροφή για σκέψη για όλους εμάς τους ψηφοφόρους. Και πόσο μάλιστα για θέματα που αφορούν τους πάντες, όπως θέματα καθημερινότητας, έτσι. Εγώ αυτό πιστεύω και δεδομένου ότι μας νοιάζει μια καλύτερη ημέρα την επόμενη, έργα που νοεί σημαντικά που θα ζήσουμε εμείς και τα παιδιά μας. Σαφώς είναι καλά τα όνειρα, αλλά καλές και οι βάσεις για το αν μπορούν τα όνειρα να γίνουν πράξη. Πήραμε τα μηνύματα, ζυγίσαμε. Ελπίζω και να βοηθήσαμε στον κόσμο να επιλέξει τον καταλληλότερο